δόξα στο όνομα του Κυρίου, ο Κύριος να μας ευλογήσει αδέλφια, σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε όλοι μαζί. Θα ήθελα να διαβάσω από σελίδα 1025, επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο 10. Β Κορινθίους, Ι κεφάλαιο, από 3 μέχρι 5. Διότι, αν και περιπατώμε εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά σύν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζουμε παν νόημα εις υπακοήν του Χριστού. Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια, αδέλφια, που έχουν πάρα πολύ νόημα. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι είμαστε σε μια μάχη από τότε που πιστέψαμε στον Κύριο και αποφασίσαμε να τον ακολουθήσουμε. Μπήκαμε σε μια μάχη πολύ λυσαλέα, θα λέγαμε, καθότι έχουμε πολλούς εχθρούς. Έχουμε τον εχθρό της ψυχής, τον διάβολο, ο οποίος μισεί τον άνθρωπο, είναι ανθρωποκτόνος και ιδιαίτερα τα παιδιά του Θεού τα μισεί και κάνει το παν για να τα ρίξει σε παγίδες. Κάνει το παν για να τα μπερδέψει, για να χάσουν την πίστη τους. Και σίγουρα έχουμε και άλλους εχθρούς βέβαια, είναι η σάρκα μας που θέλει την αμαρτία, επιθυμεί την αμαρτία και εναντιώνεται στο Πνεύμα το Άγιο, στο Πνεύμα μας. Έχουμε λοιπόν και τον κόσμο που ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει πολλές προσφορές. Και ο κόσμος ξέρουμε ότι και αυτός είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού, γιατί όποιος αγαπάει τον κόσμο, μισεί το Θεό, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, αδέλφια, έχουμε μπει σε μία μάχη, την οποία με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου συνεχίζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει πάρα πολλά όπλα. Μας έχει δώσει όλα τα όπλα που χρειαζόμαστε. Και αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτά τα όπλα στα χέρια μας και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας μάθει αυτά τα όπλα να τα χειριζόμαστε σωστά. Και τότε θα έχουμε μεγάλες νίκες. Έτσι λοιπόν είναι αδελφοί ο σκοπός του χριστιανού να νικήσει, να νικάει κάθε μέρα, γιατί στον νικητή ο Κύριος υπόσχεται πάρα πολλά. Βλέπουμε στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, στις εκκλησίες, λέει «στον νικών θέλω δώση». Λέει, για παράδειγμα, στον εικόν θέλω δώσει τον άστρο, το πρωινό, για παράδειγμα. Γίνω πιστός μέχρι θανάτου, θέλω σι δώσει τον στέφανο της ζωής. Θα ήθελα να δούμε λίγο τα όπλα, αδέλφια, αυτά που μας έχει δώσει. Ένα όπλο είναι αυτό που κάνουμε τώρα, που είναι η προσευχή και η νηστεία. Είναι πάρα πολύ δυνατό όπλο. Πιστεύω ότι όποιος συνεχίζει να κάνει τέτοιες μάχες, νηστεία και προσευχή συνεχόμενη, θα έρθουν σίγουρα νίκες, γιατί σε αυτό το όπλο ο εχθρός δεν μπορεί να αντισταθεί. Είναι πολύ αδύναμος μπροστά σε αυτό το όπλο και μπορούμε να πάρουμε πολλές νίκες πάνω σε αυτά. Νηστεία και προσευχή, λοιπόν, η δοξολογία είναι ένα όπλο το οποίο, όπως ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο λαός του Θεού είχε μεγάλες νίκες μέσα από τη δοξολογία. Να πάρουμε παράδειγμα το τείχος της Ιεριχού που έπεσε με τη δοξολογία. Να πάρουμε παράδειγμα τον Παύλο στη φυλακή που δοξολογούσε με το Σίλα και έγινε σεισμός και άνοιξαν οι πόρτες των φυλακών και πολλές άλλες. Και εγώ έχω αυτή την εμπειρία, αδέλφια, όποτε έχω διαλογισμούς μέσα, σκέψεις αρνητικές από τον διάβολο. Όταν αρχίσω είτε να δοξολογώ τον Κύριο, να ψάλω ύμνους, είτε να γλωσσολαλώ, βλέπω μετά από λίγη ώρα φεύγουν αυτές οι σκέψεις. Βέβαια, το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτές οι σκέψεις δεν είναι από το Θεό. Γιατί πολλές φορές δεν το διακρίνουμε. Δεν διακρίνουμε ότι αυτή η σκέψη, αυτός ο διαλογισμός είναι από τον εχθρό. Και έτσι, αν το διακρίνουμε αυτό, αυτόματα μπορούμε να πάρουμε τη δοξολογία στο στόμα μας, τη γλωσσολαλιά, και τότε αυτόματα βλέπουμε ότι φεύγει από το σκοτάδι και έρχεται το φως του Κυρίου μέσα στη διάνοιά μας και καθαρίζει και έρχεται χαρά, έρχεται. Και ελευθερώνεται λοιπόν, ελευθερωνόμαστε μέσα από τη δοξολογία. Λέει εδώ πέρα προς καθαίρεση οχυρωμάτων και λογισμούς. Είναι αυτοί οι διαλογισμοί που συνεχώς έρχονται μέσα μας.
πολλές σκέψεις αρνητικές, σκέψεις απιστίας, σκέψεις απογοήτευσης, σκέψεις φόβου. Όλα αυτά είναι οχυρώματα που μπορούμε με αυτά τα όπλα, που δεν είναι σαρκικά όπως είπαμε, είναι πνευματικά, να καθαιρέσουμε όλους αυτούς τους λογισμούς. Και έτσι εγώ αυτό με το είχε πει ο αδελφός ο Γκέρχαρτ και το εφάρμοσα στην προσευχή, αυτό με την καθαίρεση των οχυρωμάτων. Να κάνουμε ακριβώς συγκεκριμένο το κάθε οχύρωμα. Π.χ. όταν έχουμε έναν συνάνθρωπό μας δίπλα, ο οποίος ξέρουμε ότι είναι δεμένος με ένα σωρό δεσμά, με ένα σωρό οχυρώματα, να τα κάνουμε στην προσευχή μας συγκεκριμένα. Δηλαδή να πούμε, Κύριε, από αυτό το οχυρό ελευθέρωσε, το καθαίρεσε το αυτό συγκεκριμένα. Δηλαδή να δείξουμε ακριβώς ποιο είναι το οχυρό και να ζητήσουμε από τον Κύριο να το καθαιρέσει. Έχουμε και την Πανοπλία του Θεού, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η περικεφαλαία της σωτηρίας, η μάχηρα του πνεύματος, πολύ σημαντικά όπλα τα οποία πρέπει να είμαστε ενδεδειμένοι και τότε θα έχουμε νίκες, αδέλφια. Και δόξα τω Θεώ έχουμε και φρούριο, μας έχει χαρίσει ο Κύριος φρούριο και μου αρέσει πολλές φορές όταν έρχομαι στην εκκλησία που βλέπω από την autobahn από μακριά, βλέπω αυτό το φρούριο που είναι στο ύψομα εκεί του Bietigheim. Δεν έχω πάει βέβαια ακόμα, δεν το έχω επισκεφτεί, θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω. Αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν βλέπω αυτό το φρούριο είναι ότι ο Κύριος έχει χαρίσει και ένα πνευματικό φρούριο σε αυτή την πόλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι η εκκλησία. Και μέσα σε αυτό το φρούριο γίνεται η προετοιμασία των στρατιωτών, ας πούμε, του Χριστού. Εδώ μέσα μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε τα όπλα, εδώ μέσα προσευχόμαστε, εδώ εξασκούμαστε για να βγούμε μετά έξω από το στρατόπεδο και να πολεμήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Κύριο για αυτή την εκκλησία του και μία εμπειρία θα σας πω που είχα από το παρελθόν. Θυμάμαι όταν πριν πιστέψω είχα δει κάμποσες φορές ένα ενύπνιο πολύ παράξενο που μου είχε κάνει εντύπωση και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μπορεί να ήταν και 3, 4 και 5 φορές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το ίδιο ενύπνιο είχα δει λοιπόν ενώ είχα πάει κανονικά στο στρατό. Έβλεπα ότι είχε ξαναπήγα στο στρατό και δεν μπορούσα να καταλάβω. Μέσα στο όνειρό μου ήξερα, μα αφού πήγα στρατό, γιατί τώρα πρέπει να ξαναπάω στο στρατό? Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω κανένα άνθρωπο που να πήγε 2 φορές στρατό, πέρα από τη μετεκπαίδευση που κάνουν μερικές φορές οι στρατιώτες. Αλλά να κάνεις 2 φορές τη στρατιωτική σου θητεία, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και κάποια μέρα που το έλεγα σε έναν αδελφό εδώ από το Bietigheim αυτή την εμπειρία μου, μου εξήγησε ο αδελφός ότι αυτός ο δεύτερος στρατός που έβλεπα με προετοίμαζε ο Κύριος για μια νέα θητεία, την πνευματική θητεία, που θα ήταν έτσι περίπου σαν αυτό, εκπαίδευση. Και την πέρασε αυτή, όσοι γνωρίζετε, ας πούμε, στο γάμο μου που είχα έτσι πολλά προβλήματα και ακόμα και τώρα φυσικά δεν τελειώνουν αυτή η εκπαίδευση, συνεχίζεται μέχρι να γίνουμε τέλειοι και να πάρουμε την νίκη. Ο Κύριος να ευλογήσει και το υπόλοιπο. Αμήν. Αμήν, αγαπητά μου αδέρφια. Ωραίος ύμνος, ε. Πάντοτε να δοξάζουμε τον Κύριο, ε. Πάντα να ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, γιατί εδώ, αγαπητά μου αδέρφια, βρίσκουμε γαλήνη, ειρήνη. Εδώ γεμίζουμε την ψυχή μας, με το μάνα, το ουράνιο. Αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή μας, γιατί έξω στον κόσμο, αγαπητά μου αδέρφια, φεύγουν οι δυνάμεις, φεύγουν αδυνατά με. Μετά αδυνατάνε οι μπαταρίες μας. Πού θα πάμε για να τις γεμίσουμε? Πού θα πάμε να ταΐσουμε την ψυχή μας, αγαπητά μου αδέρφια? Στον οίκο του Κυρίου. Και όταν δεν έχουμε εκκλησία, αγαπητά μου αδέρφια, στο σπίτι. Πώς? Με την προσευχή. Με τη μελέτη του Λόγου του Άγιου, με την Αγία Γραφή, με το να διαβάζουμε. Έτσι γεμίζουμε πάλι με την παρουσία Του. Και μας κάνει καλό και το αισθανόμαστε. Όποιος το γευτεί αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, μετά δύσκολα να το αφήσει. Γιατί άμα το αφήσει, μετά αισθάνεται ότι αδειάζουν οι μπαταρίες μου. Τι κάνω τώρα? Αρχινώ σιγά σιγά και χλιαρώνω. Γίνομαι σιγά σιγά σαρκικός. Βλέπω όπως βλέπουν στη δουλειά, στον κόσμο, ο κόσμος. Μιλάω μετά σιγά σιγά όπως μιλάει ο κόσμος. Σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο κόσμος, Γιατί αγαπητά μου αδέρφια,
Λέει μια παροιμία στον κόσμο, δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Ε? Άμα δεν έχω κοινωνία με τα αδέρφια, γιατί με τα αδέρφια, αγαπητά μου αδέρφια, θα μιλάω πνευματικά. Θα σκέφτομαι πνευματικά. Θα παρηγορεί ο ένας τον άλλον. Ενώ άμα έχω κοινωνία μόνο με τον κόσμο, μόνο με κοσμικούς, γρήγορα ή σιγά θα καταντήσω κι εγώ σαν αυτούς. Γιατί στην αρχή μπορεί να το πολεμήσω, μπορεί να αντισταθώ μία, δύο, τρεις, αλλά πόσο, δεν θα πάει πολύ, αγαπητά μου αδέρφια. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, οι παρέες μας, οι κοινωνίες μας, να είναι με τα αδέρφια, αγαπητά μου αδέρφια. Γιατί, αγαπητά μου αδέρφια, εδώ με τα αδέρφια θα αυξηθούμε, με τα αδέρφια θα παρηγορηθούμε, θα ακούσουμε εμπειρίες, θα πούμε και εμείς τα δικά μας τα προβλήματα, θα προσευχηθεί ο ένας για τον άλλον, ε! Και έτσι, αγαπητά μου αδέρφια, θα πάμε όλοι μαζί στον ουρανό, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, ο προορισμός μας, αυτό θέλουμε, ε! Να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο, αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών, αγαπητά μου αδέρφια. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα, αγαπητά μου αδέρφια, να διαβάσω κάτι για το πού θα περάσουμε την αιωνιότητά μας. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 922 σελίδα, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, από το 19 εδάφιο μέχρι το τέλος. 922 Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, 19 εδάφιο μέχρι το τέλος. Ιώτο δε άνθρωπος του πλούσιος και ενδιώτο πορφυρών και ο ιστολίβησίνης, εφρενόμενος κάθε μέρας μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως εις εκείτο πεπληγωμένος πλησίω της πύλης αυτού και επιθυμεί να χορταστεί από το ψυχείο των πιπτόντος υπό τις τραπέζεις του πλούσιου, αλλά και οι κίνες ερχόμενοι έγλυφαν τας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός, και φέρθη υπό τον άγγελο εκ το κόλπο του Αβραάμ. Επέθανε δε και ο πλούσιος και η τάφη. Και εν το άδι υψώσαν τους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κολπής αυτού. Και αυτός φώναξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησό με, και πέψουν τον Λάζαρο, δε να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού εις είδωρ, και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλόγη ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμηθείτε ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων, πάντως μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι, ειστηριγμένος ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται μηδέοι εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν πάτερ να πείψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτύρησει εις αυτούς ώστε να μη έλθωσει και αυτοί εις τον τόπο τούτο της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχω τον Μωυσή και τους προφήτες, ας ακούσεις αυτούς. Ο δε είπεν, όχι πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν της υπό νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούσεις, ούδε εάν της αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστή. Αμήν, αγαπητά μου αδέρφια. Τι μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού, ε? Μας δείχνει εδώ δύο ανθρώπους που ζούσαν στον κόσμο, ε? Ο ένας ήταν πλούσιος, ο άλλος ήταν φτωχός. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε και σήμερα στη ζωή μας, αγαπητά μου αδέρφια, ε? Ο ένας μπορεί να έχει πολλά λεφτά, ο άλλος μπορεί να είναι πιο φτωχός, ο άλλος μπορεί να είναι μεσαίος. Αλλά τι μετράει, αγαπητά μου αδέρφια? Το πώς περνάω τη ζωή αυτή εδώ στον κόσμο, ή το πώς θα περάσω την αιώνια ζωή, όπως βλέπουμε εδώ? Αγαπητά μου αδέρφια, εδώ βλέπουμε ο πλούσιος είχε να φάει, είχε να ντυθεί, είχε το σπίτι του, είχε μια σκεπή πάνω από το κεφάλι του, περνούσε καλά, αγαπητά μου αδέρφια, ε! Και βλέπουμε εδώ το φτωχό που λέει, καθόταν, λέει, στην εξώπορτα, λέει, του πλουσίου, ε!
και επιθυμούσε, λέει, να φάει, λέει, από τα ψίχουλα, λέει, που πέφτανε, λέει, από το τραπέζι του, όταν έτρωγε πέφτανε τα ψίχουλα, από εκεί, λέει, ό,τι έβρισκε. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και τραυματισμένος, και ερχόντουσαν, λέει, και τα σκυλιά, λέει, και τον γλύφανε, λέει, και τις πληγές του, Πέθανε, λέει, ο φτωχός, ήρθαν, λέει, οι άγγελοι και τον πήραν, Κοιτάξτε πώς το λέει, πώς συγκρίνει τον ένα θάνατο του φτωχού και πώς συγκρίνει το θάνατο του πλούσιου, Κοιτάξτε τι λέει. Απέθανε δε ο πτωχός, στο 22, και φέρθη υπό το αγγέλον εις τον κόλπο του Αβραάμ. Ήρθαν οι άγγελοι και τον πήγαν, λέει, στον κόλπο του Αβραάμ, Αμήν, αγαπητά μου αδέρφια. Μετά, λέει, πέθανε, λέει, όμως και ο πλούσιος. Όλη μια μέρα, αγαπητά μου αδέρφια, θα πεθάνουμε, θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν είμαστε για αιώνια εδώ. Εδώ είμαστε για μερικά χρόνια. Εδώ είμαστε για να ετοιμαστούμε, για να αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα πάρουμε, πού θέλουμε να ζήσουμε την αιωνιότητά μας, αγαπητά μου αδέρφια. Και κοιτάξτε εδώ τι λέει για τον πλούσιο, Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Τέλεια. Πέθανε, λέει, ο πλούσιος, λέει, και το θάψανε, τάφη. Αγαπητά μου αδέρφια, και πού πήγε μετά, στον Άδη. Και για να διαβάσουμε πιο κάτω τι περιμένει αυτούς τους ανθρώπους που πάνε κάτω στον Άδη. Λέει, βασανιζότανε, λέει. Και εν το Άδη υψώσαν τους οφθαλμούς αυτού. Σήκωσε, λέει, το πρόσωπό του τους οφθαλμούς του, λέει, όταν ήταν στον Άδη. Αυτού εν το ίδιο, εν τη βασάνιση, λέει, βασανιζότανε, λέει, κάτω, Και είδε, λέει, τον Αβραάμ. Και είδε, λέει, τον φτωχό, λέει, από δίπλα του, τον Λάζαρο. Και λέει, στείλ το να, λέει, να βάλει, λέει, το δάχτυλό του, λέει, και να δροσιστεί, λέει, η γλώσσα μου. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε, αγαπητά μου αδερφιά, πώς θα είναι εκεί κάτω, Και ούτε θέλω, και ούτε θέλω να ζήσω κάτω. Γιατί να ζήσουμε εκεί κάτω, αγαπητά μου, γιατί αγωνιζόμαστε, γιατί κάνουμε τόσο κόπο. Και εμείς τώρα μπορούσαμε, αγαπητά μου αδέρφια, να είμαστε στα σπίτια μας, να ξεκουραζόμασταν, να πηγαίναμε καμιά επίσκεψη, να πηγαίναμε τίποτα σε καμιά ταβέρνα, να τρώγαμε, να πίναμε, να καλοπερνούσαμε, Αλλά τι κάναμε, αγαπητά μου αδέρφια, αποφασίσαμε να μείνουμε σε αυτόν τον καλό αγώνα που κάνουμε, με την νηστεία και την προσευχή, να μείνουμε, να συνεχίσουμε εδώ στην εκκλησία, να προσευχηθούμε, να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, να αγωνιστούμε. Γιατί νηστεύουμε, αγαπητά μου αδέρφια? Επειδή νηστεύει όλη η Εκκλησία, την νηστεύω κι εγώ, Άμα είναι έτσι, αγαπητά μου αδέρφια, να μην νηστέψω. Αλλά, άμα συνειδητοποιήσω το γιατί νηστεύω, νηστεύω για τα αιτήματα, προσεύχομαι, κράζω προς τον Θεό, δεν τρώω και δεν πεινώ για να λατωθεί η σάρκα, για να ακουστούν οι προσευχές μας περισσότερο, καλύτερα, αγαπητά μου αδέρφια, Να πούμε, Κύριε, έχουμε τόσα αιτήματα, ακούγονται από εδώ, έξω στον πίνακα, έχουμε αιτήματα μέσα στις καρδιές μας, έχουμε λατώματα, πέφτουμε, ο καθένας ξέρει τον εαυτό του, την καρδιά του. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αγαπητά μου αδέρφια. Γιατί? Για να μας καθαρίσει, να μας ετοιμάσει ο Κύριος και να λάβουμε μέρος στην αιώνια βασιλεία του, Γιατί, αγαπητά μου αδέρφια, τι μου ωφέλει εμένα, όλο τον κόσμο να κερδίσω και να ζημιωθεί η ψυχή μου, Να τα έχω όλα, να περνάω καλά, να έχω λεφτά, να κάνω ταξίδια, το γεμάτο μου, το ψυγείο μου να είναι γεμάτο, το σπίτι μου να έχω τα καλύτερα πράγματα μέσα, έπιπλα, κρεβάτια, τραπέζια, όλα να είναι στην εντέλεια, τα καινούρια, η πιο καινούρια τεχνολογία. Και η ψυχή μου να είναι άδεια. Αγαπητά μου αδέρφια, ξέρουμε πολύ καλά ότι δύσκολα μπορούμε και τα δύο να τα φέρουμε, να είμαστε και καλά σαρκικά, να κάνουμε και τα ταξίδια μας και να περνάμε καλά και να είμαστε καλά στα πνευματικά. Πρέπει να βάλουμε καλά τα πράγματα σε ζυγαριά, προς τα πού γέρνουμε, αγαπητά μου αδερφιά, να σκεφτεί ο καθένας για τον εαυτό του. Τι δίνω πιο πολύ σημασία? Δίνω πιο πολύ σημασία το να δουλέψω, να μαζέψω λεφτά, να πάω καμιά καλή άδεια, ή δίνω σημασία να έρθω στην εκκλησία, να αγωνιστώ, ας μην πω και τόσο πολύ, να κάνω τόσο πολλά ταξίδια, να καλοπερνάω τη σάρκα, αλλά να κάνω αυτόν τον καλό αγώνα, Τον καλό αγώνα, αγαπητά μου αδέρφια, να αγωνιστούμε, γιατί αυτό θα μείνει. Αυτό θα μας μείνει, αγαπητά μου αδέρφια. Τα ταξίδια και αυτά δεν θα μείνουν. Θα περάσουν, θα πάμε μια εβδομάδα, περάσουμε καλά, μετά θα ξαναγυρίσουμε, μετά πάλι τα προβλήματα πάλι στο κεφάλι μας θα έρθουν.
πάλι θα πάμε να φάμε κάτι καλό, την άλλη μέρα πάλι θα πεινάσουμε. Ενώ αγαπητά μου αδέρφια, όταν αυξάνουμε το πνεύμα, μένει αυτή η χαρά και αυξάνουμε και πνευματικά και προχωράμε και μπορούμε και αντιποδώνουμε και στον οίκο μας και όταν έρχουν προβλήματα τα περνάμε ευκολότερα γιατί είμαστε πνευματικά καλύτερα αγαπητά μου αδέρφια. Έχουμε αυτό το καλό αγαπητά μου αδέρφια ότι γνωρίσαμε τον Θεό. Έξω στον κόσμο αγαπητά μου αδέρφια τα προβλήματα έρχονται και στον κόσμο και σε εμάς τους πιστούς και στους άπιστους. Παντού έρχονται τα προβλήματα, οι δοκιμασίες, ταλαιπωρίες, ασθένειες, παντού σε όλους. Αλλά εμείς γνωρίσαμε τον Θεό αγαπητά μου αδέρφια και η παρηγοριά μας είναι αυτή. Παίρνουμε δύναμη από τον Θεό. Ο κόσμος από πού παίρνει τη δύναμη? Στέκεται μόνο στα πόδια τους αγαπητά μου αδέρφια. Και γι' αυτό πολλοί αγαπητά μου αδέρφια χωρίζουνε, αυτοκτονάνε, έχουνε τόσα προβλήματα, ασθένειες, δεν ξέρω εγώ τι έχουνε, μαλώματα. Αλλά εμείς αγαπητά μου αδέρφια έχουμε τον Θεό, που ξέρουμε ότι ο Κύριος μας ακούει, μας βλέπει. Πριν να το ζητήσουμε, ο Κύριος το έχει έτοιμο αγαπητά μου αδέρφια. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάτι και θα κλείσω και θα πω μια την τελευταία μου εμπειρία που έχω ζήσει τώρα με τον Ιησού Χριστό. Θα ήθελα να διαβάσω επιστολή προς τον Ρωμαίους, 1000 σελίδα είναι. Είναι το ΙΤΑ κεφάλαιο, 1000 σελίδα, το 28 εδάφιο. Ένα εδάφιο είναι. Εξεύρωμεν διότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά το προορισμόν αυτού. Όλα γίνονται, λέει, για το καλό μας. Αυτό δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μα γίνεται για να ταλαιπωριέμαι εγώ και είναι τώρα αυτό για το καλό μου? Ναι, αγαπητά μου αδερφέ, έτσι είναι. Γιατί μέσα από τη δοκιμασία θα έρθει η ευλογία. Δεν θα δοκιμάζεσαι πάντα, δεν θα επιτρέψει ο Κύριος κάτι περισσότερο που δεν μπορείς να το σηκώσεις. Θα σε επιτρέψει μέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις σου. Και θέλω να συμμεριστώ μαζί σας αυτήν την εμπειρία που έζησα τώρα τελευταία. Όπως γνωρίζετε, μας διώξαν από το σπίτι τον Νοέμβριο. Όλο Κύριε, τώρα εντάξει. Το έχουμε μάθει αυτό το πρόβλημα, τη δοκιμασία, ότι άμα έρθει κάτι στη ζωή μας, ο Θεός έχει κάτι καλύτερο. Μπορώ να πω στις αρχές της πιστεώς μου, ήμουν νέος, ανήπατρος, 16 χρονών, τότε πρώτη δοκιμασία, Πω, τα έβαλα με το Θεό, γιατί Κύριε το επιτρέψεις? Αλλά ο Κύριος είχε την ευλογία έτοιμη. Μ' άφησε να δω, δεν πέρασα τη δοκιμασία, τα έβαλα με το Θεό, τις γρίνιες μου, αυτά, τα παράπονά μου και μετά από 2 εβδομάδες την έχει έτοιμη την ευλογία, αγαπητά μου αδέρφια. Και από τότε έβαλα μυαλό και είπα, ναι Κύριε, έτσι είναι. Γιατί να γρινιάζω στο Θεό, γιατί να παρεπονιέμαι, γιατί να βογκάω, γιατί? Και τώρα αγαπητά μου αδέρφια, πόσες τόσες δοκιμασίες περάσαμε με δουλειές, με άλλα προβλήματα και τώρα ήρθε αυτό η δοκιμασία με το σπίτι. Μας διώξαν από το σπίτι λόγω των παιδιών, επειδή αυτοί είναι συνταξιούχοι, το σπίτι είναι παλιό, αυτοί μένουν από κάτω, όλα ακούγονται, εντάξει, τους καταλαβαίνω και αυτούς, είναι παιδιά, τρέχουνε, μαλώνουνε, χτυπάνε τα πόδια τους, παιδιά είναι και αυτά, καταλαβαίνω και αυτούς, καταλαβαίνω και εμάς, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Τώρα, τι έκανα, τα ξαναέβαλα με τον Θεό, πάλι τα ίδια? Δεν έμαθα από τότε και τόσα χρόνια περάσαν και τόσες δοκιμασίες. Γιατί περνάμε τις δοκίμασεις, για να ξαναπέφτουμε πάλι και να μην ξανασηκωνόμαστε? Γιατί επιτρέπει ο Κύριος μας? Όχι αγαπητά μου, για να μάθουμε. Για να μάθουμε μέσα από τη δοκιμασία το τι θέλει ο Κύριος να βγάλει. Ότι ο Κύριος τα έχει όλα έτοιμα. Αγαπητά μου αδέρφια, πιστεύουμε στο Θεό. Το λέμε Πατέρα, είναι ο Πατέρας μας. Εμείς τα παιδιά μας τα αφήνουμε? Τα αφήνουμε να πεινάσουν, τα αφήνουμε να χτυπήσουν και δεν τα βοηθάμε? Μερικές φορές τα δοκιμάζουμε για να υπακούσουν, για να μεγαλώσουν, για να μην ξαναπέσουν. Με λέει ένας αδερφός, μην τρέχει να μην πέσει. Ας τον αναπέσει. Άμα πέσει θα μάθει και μετά, άμα πέσει και πονέσει θέλω να τον ξαναδώ. Θα το ξανακάνει? Ας τον αναπέσει, αφού το λέω, μη τρέχεις δεν ακούει. Τι να τον κάνω, το μαζεύω, το παίρνω στην αγκαλιά, κλαίει, χτυπιέται. Θέλει να τρέξει. Ας τον ανατρέξει να πέσει. Θα πέσει, θα κλάψει, θα σταματήσει το κλάμα, θα μάθει. Πού θα πάει, τι θα κάνει.
Έτσι είναι, αγαπητά μου αδέρφια, και με εμάς. Πέφτουμε, κλαίμε, γρινιάζουμε, μαθαίνουμε και λέμε ναι, Κύριε. Την άλλη φορά δεν θα το κάνω έτσι για να μην πέσω, ή άμα ξαναπέσω, δεν θα κλάψω γιατί θα ξέρω ότι εντάξει, θα περάσει ή έχει κάτι το καλύτερο. Και όντως έτσι ήταν, αγαπητά μου αδέρφια. Μας διώξανε από το σπίτι, πω τώρα 9 μήνες μας έδωσε περιθώριο να βρούμε ένα καινούριο σπίτι μέχρι τέλη Αυγούστου. Δεν είπα όχι, Κύριε, γιατί. Κύριε, λέω, δώσ' μου δύναμη τώρα, μετακομίσεις, να ψάχνουμε τώρα σπίτια, ότι θα βρούμε θα βρούμε, αλλά μετακομίσεις, κάνε, ράνε, κουβάλισε, ξαναστήσε, ξεστήσε. Εγώ μόνο αυτό σκεφτόμουν, όχι ότι θα βρούμε άλλο σπίτι, θα βρούμε, εντάξει. Και αγαπητά μου αδέρφια, άμα τα αφήσουμε όλα στα πόδια του Κυρίου, δεν θα τα κάνει τέλεια. Ε, θα μας πάρει από κάπου και θα μας βάλει κάτι στα χειρότερα. Όχι, αγαπητά μου αδέρφια. Ενώ προσευχόμαστε, λέω, Κύριε, εσύ γνωρίζεις, τα αφήνουμε όλα στα χέρια σου. Εσύ γνωρίζεις τα πάντα. Αφήνουμε όλη τη ζωή μας στα χέρια σου. Αγαπητά μου αδέρφια, μέσα σε... Ήτανε τέλη Νοεμβρίου που μας έδωσε γραπτός. Όταν μας είπε έτσι να σας απολυούμε, θα δούμε να φύγετε από το σπίτι, από εδώ, από εκεί. Πέρασε ο Δεκέμβριος, λέω σιγά σιγά, άντε, λέω, τώρα ήταν γιορτές, είχαμε επισκέψεις τέτοιες, σιγά σιγά να κοιτάμε για κανένα σπίτι, λέω, γιατί περνάνε και γρήγορα μήνες. Ιανουάριος, μπαίνει ο Ιανουάριος, βλέπουμε 2-3 σπίτια, ενδιαφέρον, εντάξει, παίρνουμε σε ένα, είναι απευθείας, λέω, στο Μεταρτσίμα βρήκαμε ένα. Ακούσαμε από γνωστούς ότι μπορεί να μετακομίσουν αυτοί, ότι θα διάσει. Πήραμε το τηλέφωνο του σπίτι του Κύρη. Παίρνουν τηλέφωνα, τίποτα, δεν το σηκώνει. Μία, δύο, τρεις φορές τους πήρα τηλέφωνο. Αυτή ο Σπινοκύρης δεν μένει και στο Μεταρτσίμα, μένει εδώ στο σπίτι μου, δεν τους γνωρίζω. Για από κάτω με δώσανε το τηλέφωνο του. Τους παίρνω εγώ τηλέφωνο, τίποτα, τρεις-τέσσερις φορές τους παίρνω τηλέφωνο, χτυπάει, τίποτα, δεν το σηκώνει. Τι γίνεται, λέω, Κύριε, γιατί. Μένα μου γυάλισε αυτό. Στο Μεταρτσίμα εκεί ήμουνα, τα παιδιά, ο Βαγγέλης δεν θα χρειάζεται να αλλάζει νηπιαγωγείο, δασκάλους, φίλους, κοντά εδώ, πάλι δίπλα από τον Μπίτιγχαμ. Εγώ δεν σκεφτόμουν τώρα στον Μπίτιγχαμ, πού να βρεις τώρα σπίτι. Τουλάχιστον πιο μακριά εδώ Μεταρτσίμα, Ζάξαν, δεν ήθελα πιο μακριά, Λούτβιξπουργκ, Στουτγκάρδες και τέτοια. Λέω να είμαι κοντά στην εκκλησία, κοντά στη δουλειά, κοντά στα αδέρφια, στους γονείς μου, στα πεθερικά μου, κοντά να είναι. Δεν θέλω τώρα να πάω να απομακρυνθώ, να είμαι κάπου μόνος. Βρίσκουμε τέλος πάντων αυτό στο Μεταρτσίμα, δεν μας απαντάει. Λέω, εκεί θα γίνει, λέω. Αφού έχουμε και τους γνωστούς από εδώ, από κάτω, εγώ ξέρω το που μένει στο πρώτο όροφο, το σπίτι είναι στο δεύτερο, σπινοκύρης, θα πω, είμαστε, δουλεύουμε και μαζί στην ίδια δουλειά, από το Βαλέο είναι αυτός, κάτι μέσω κονέ, κάτι θα γίνει. Το μυαλό μου εκεί είχε κολλήσει. Μας έρχεται ένα μήνυμα, κοιτάξτε, λέει, εδώ, λέει, αυτό το σπίτι, λέει, στείλτε αίτηση. Βλέπω. Που στράσε εδώ στο 24. Οι γονείς μου μένουν στο 22. Η εκκλησία είναι εδώ 700 μέτρα, εν τω μεταξύ. Η δουλειά ένα χιλιόμετρο. Η εκκλησία 700 μέτρα. Οι γονείς μου 10 μέτρα. Τα πεθερικά μου 500 μέτρα. Όλοι εδώ τριγύρω είμαστε. Τα αδέρφια εδώ σκορπισμένα. Δόξα τω Θεώ. Πω, λέω, στείλε γρήγορα. Λέω αίτηση. Μέσω ίντερνετ τα βρήκαμε όλα. Στείλαμε αίτηση. Θέλουμε για να μας καλέσουν να δούμε αυτό το σπίτι. Θέλουμε αίτηση, μία, και δύο αιτήσεις νομίζω η ζωή. Περιμένουμε, δεν απαντάνε τίποτα. Περνάνε 2 εβδομάδες, τίποτα. Ούτε τηλέφωνα, ούτε μέσω email απαντήσεις, τίποτα. Εντάξει, ο κύριος ξέρει, αρχίσε τώρα στο σπίτι να μιλάμε με την αδερφή, τι γίνεται, τι, και άμα το δώσουν αλλού και τι θα κάνουμε και πού θα βρούμε. Εντάξει, λέω, μην στεναχωρίσαι. Άμα δεν είναι αυτό, θα είναι και κάτι άλλο, λέω. Δεν πει στεναχωρίσαι. Και ακόμα περίμενε. Δεν μας δώσανε άκυρο, περίμενε. Να μην σας τα απολολογώ. Σχολάει μια μέρα ο πατέρας μου από τη δουλειά. Και αυτό θα με πείτε, τυχαίο είναι. Άλλοι λένε τύχη. Πιστεύουμε εμείς, αγαπητά μου αδέρφια, σε τύχες και σε τέτοια πράγματα. Όλα είναι στο χέρια του Θεού. Δεν υπάρχει τύχη. Έτσι πρέπει να γίνει. Ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, έτσι πρέπει να γίνει. Δεν έχει τύχη και ατυχία. Σχολάει ο πατέρας μου με λίγα λόγια, φτάνει στο σπίτι, βλέπει άτομα τώρα να ανεβαίνουν πάνω στο σπίτι, από τον μπαλκόνι εκεί να βλέπουν, να μπαινοβγαίνουν στο μπαλκόνι. Αλλά εδώ λέει, βλέπουν το σπίτι, λέει. Του Παναγιώτη και τη ζωή λέει, δεν τους απαντήσανε. Πάει επάνω στο σπίτι, το αφήνει την τσάντα, σκέφτεται.
Θα πάω λέει, να τη μιλήσω αυτή, να πάω να δω τι γίνεται. Χτυπάει κουδούνι, τη βλέπει από κάτω. Περιμένει μέχρι να τελειώσει με τους τελευταίους εκεί που δίναν τα σπίτια. Λέει έτσι και έτσι να σας μιλήσω, λέει ένα λεπτό, λέει ναι. Λέει τα παιδιά μου στέλνουν αίτηση, δεν τους απαντήσετε και βλέπω λέω τώρα εδώ μπαίνουν βγαίνουν άτομα, λέω εμείς μένουμε εδώ από δίπλα, είναι το παιδί μου. Λέει ναι, λέει είχαμε λέει πάνω από 500 λέει αιτήσεις λέει για αυτό το σπίτι. Και δεν μπορούσαμε λέει να καλέσουμε όλους και διαλέξαμε λέει μερικά άτομα λέει για να δουν το σπίτι και να αποφασίσουν να το δώσουμε σε αυτούς. Μα λέει εδώ, από εκεί. Λέει, ξέρετε κάτι, είναι σήμερα τελευταία μέρα. Τα παιδιά σας δεν μπορούν να έρθουν να τα δουν. Άμα θέλετε, εγώ τώρα πρέπει να φύγω κιόλας. Ελάτε μαζί, θα σας το δείξω το σπίτι. Βγάλτε φωτογραφίες, βγάλτε βίντεο, τι θέλετε. Και άμα το θέλετε, θα σας δώσω κάτι άλλα πράγματα να συμπληρώσετε. Και άμα το θέλετε, δώστε το μου μέχρι μεθαύριο, Τετάρτη ήταν η μέρα, μέχρι Παρασκευή. Γιατί μετά λέει, μέχρι την Παρασκευή είναι όποιος το θέλει. Και μετά λέει, θα αποφασίσουμε εμείς σε ποιον θα το δώσουμε. Καλώς, ναι, το θέλουμε το σπίτι, το ξέρουμε, επειδή είναι το ίδιο σαν τους γονείς μου, ναι. Πήρε ο παπάς μου αυτά για να τα συμπληρώσουμε, τα συμπληρώσαμε, τα δώσαμε μέσα, γράψαμε και ένα ωραίο γράμμα με αυτό το Γιάννη, ότι είναι οι γονείς μου από δίπλα, το δεν ξέρω εγώ τι. Και περιμένουμε τώρα. Την επόμενη μέρα κατευθείαν το δώσαμε το γράμμα αυτό. Περιμένουμε τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, μας είπαν την επόμενη εβδομάδα θα βγει απόφαση σε ποιον θα το δώσουμε. Περνάνε μέρες, τίποτα, ούτε μήνυμα, ούτε email, ούτε τηλέφωνα. Έρχεται Πέμπτη. Αρχινάει πάλι η αδερφή, γιατί δεν μας απαντάνε. Τι γίνεται, εντάξει, αφού δεν μας απαντήσει, δεν μας έδωσαν ακόμα άκυρο, κάτσε. Ακόμα είναι όλα ανοιχτά. Και άμα το δώσαν αλλού, λέω εντάξει, περίμενε, κάτσε. Σχολάω εγώ πρωί, πέφτουμε για ύπνο για μεσημεριανό, όλοι μαζί, όλη η οικογένεια. Κοιμόμαστε, παίρνει στο σπίτι τηλέφωνο κάποιο. Αυτή ήταν από εδώ, από το Βόμβο. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, το χτυπάει τηλέφωνο, να σηκωθούμε, να το σηκώσουμε, το κλείσανε. Βλέπουμε 07142 από εδώ το τηλέφωνο, από εδώ από το Βόλβο. Όχι, αυτή είναι. Κατευθείαν παίρνουμε τηλέφωνο στο κινητό. Γεια σας, αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι σε εσάς. Δόξα τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια, Ούτε εμείς πήγαμε να το δούμε το σπίτι. Ούτε αυτοί είδανε τι ανθρώποι είμαστε εμείς, πώς φαινόμαστε, τι είμαστε, ούτε μιλήσαμε, ούτε τίποτα, μόνο από το τηλέφωνο και από τον μπαμπά μου που είδανε, τίποτα άλλο. Ούτε εγώ τους έχω δει, ούτε αυτοί μας έχουν δει, ούτε να πούνε ένα ραντεβού, να δούνε τουλάχιστον τι ανθρώποι είναι, θα έρθουν στην ώρα τους, πώς είναι ντυμένοι, τι άνθρωποι είναι, σε ποιον θα δώσουμε το σπίτι στο κάτω-κάτω. Γιατί δεν είναι δικό μας, δεν είναι δικό τους και θα τον νοικιάζουμε εμείς σε αυτούς. Άμα είναι κάτι από το Θεό, αγαπητά μου αδέρφια, δεν πάει να βάλει ο κόσμος κονέ, γνωστούς, τέτοια. Και μας το έδωσαν, αγαπητά μου αδέρφια, σε εμάς. Χωρίς να μας ξέρουν, χωρίς να τους ξέρουμε, χωρίς να μπούμε μέσα να δούμε, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, τίποτα. Το δώσαν σε εμάς, αγαπητά μου αδέρφια. Βλέπετε εδώ τι λέει στο 28. Εξεύρωμε δε ότι πάντα συνεργούσε προς το αγαθό. Όλα γίνονται για το καλό μας, αγαπητά μου αδέρφια. Να μην σκύβουμε το κεφάλι και να τα βάζουμε και να αρχίζουμε τις γρίνιες και τα παράπονα και τα... Έτσι μετά δεν θα μας ευλογήσει και ο Κύριος. Εμποδίζουμε τον Κύριο στην ευλογία. Γιατί με τις γρίνιες μας, με τα παράπονά μας, κλείνει ο ουρανός. Δεν φτάνει η προσευχή μας στον ουρανό. Θέλει ο Κύριος να μας ευλογήσει, μετά εμείς στραβώνουμε, κάνουμε παράπονα, γρίνιες. Να μην έχουμε μια τέτοια καρδιά, αγαπητά μου αδέρφια. Να τη δώσουμε όλη την καρδιά μας στον Κύριο. Να πούμε, Κύριε, αφήνουμε εντελώς τα χέρια σου. Αφήνω την καρδιά μου στα πόδια σου, στα χέρια σου και κάνε την εσύ ό,τι θέλεις. Πλάστην εσύ. Μάθε με εσύ από το λόγο σου. Δώσ' μου από την υπομονή σου, από την αγάπη σου, από την ειρήνη σου, από τον καρπό του πνεύματός σου του Αγίου, αγαπητά μου αδέρφια. Για να μπορούμε να βαδίζουμε, για να μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον αγώνα. Να τερματίσουμε αυτή τη ζωή. Ότι θα τελειώσει αυτή η ζωή, θα τελειώσει μια μέρα. Αλλά πώς θα την τερματίσουμε? Θα την τερματίσουμε πνευματικά και με τον Θεό, ή θα την τερματίσουμε στον κόσμο, ή θα την τερματίσουμε χλιαρή, μισή στον Κύριο, στην Εκκλησία, με ένα πόδι, αλλά και με ένα πόδι λίγο και έξω, λίγο να μην χάσω, να κάνω και ένα ταξιδάκι, να κάνω, πάω και μια βολτίτσα, όλα καλά είναι. Όλα είναι στο πρόγραμμα και θα πάμε στο ταξίδι μας και θα... Αλλά να μην
βάλουμε πιο πολύ προ τα σάρκινα παρά στα πνευματικά, αγαπητά μου αδέρφια. Να δώσουμε πιο πολύ σημασία στα πνευματικά, γιατί αυτά μας αυξάνουν, αυτά μας δυναμώνουν, αυτά μας παρηγορούν, αυτά, αγαπητά μου αδέρφια, μένουν. Γιατί στον κόσμο, αγαπητά μου αδέρφια, βλέπουμε πολλά λιπερά, βλέπουμε πολλές καταστάσεις, παράπονα, θυμούς, μαλώματα, διωγμούς. Αλλά εδώ είναι το καταφύγιό μας, η Εκκλησία, τα αδέρφια, ο Πατέρας μας ο ουράνος. Εδώ ερχόμαστε ενώπιον του Θεού και λέμε τα προβλήματά μας. Αφινόμαστε στα πόδια του Θεού. Κύριε, όχι Κύριε, Πατέρα, ήρθα στο σπίτι σου. Ήρθα να αναπαυθώ. Πώς πας εσύ, αγαπητά μου αδερφέ, στον μπαμπά σου και στη μαμά σου? Εγώ τώρα δίνω το παράδειγμα σε μένα. Πάω στον μπαμπά μου και στη μαμά μου και αφήνω με. Λέω, πατέρα, μητέρα, τι κάνετε? Καλά είσαστε? Ναι. Εσύ τι κάνεις? Λέμε τα προβλήματα από εδώ. Πώς ήταν η μέρα σου? Τι έγινε? Τι έκανες? Εκεί μπορούμε και ανοιγόμαστε. Και μας λένε μετά παρηγορίες. Μας λένε τι, πώς, ναι. Έτσι να κάνουμε, αγαπητά μου αδερφέ, και εδώ. Να κάνουμε το ίδιο ότι κάνουμε στους αρχικούς γονείς μας, να κάνουμε και στον πατέρα. Τα ξέρει ο Κύριος, τα βλέπει, αλλά θέλει να τα ακούσει. Θέλει να πάει, να τον πω, πατέρα, έχω αυτό το πρόβλημα, βοήθησέ με. Όχι με τη δικιά μου τη δύναμη, γιατί άμα τα δοκιμάσω με τη δικιά μου τη δύναμη, πάει, θα πέσω. Θα πέσω, θα χτυπήσω και με τη χάρη του Θεού να σηκωθώ. Γιατί από μόνος μου, άμα πέσω και μείνω, πάει. Ποιος με σηκώνει μετά? Αλλά ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια, είναι αυτός που μας δίνει το χέρι του βοηθείας. Λέει, έλα σήκω παιδί μου, έπεσες, εντάξει, δεν πειράζει. Θα μάθεις τώρα από αυτό το πέσιμο και δεν θα ξαναπέσεις. Θα μάθεις από αυτή τη δοκιμασία και δεν θα σε πονέσει τόσο πολύ την άλλη φορά άμα την ξαναπεράζεις. Αγαπητά μου αδέρφια, να μαθαίνουμε ότι θα πέσουμε, θα πέσουμε, θα χτυπήσουμε, ασθένειες θα έρθουν, δοκιμασίες, ταλαιπωρίες. Αλλά να μαθαίνουμε μέσα από αυτά. Να μαθαίνουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό, σε αυτούς που πιστεύουν στο Θεό. Αμήν, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος να λάβει και το υπόλοιπο. Αμήν. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο αυτά τα ωραία λόγια που ακούσαμε. Λόγια Θεού, λόγια οικοδομητικά και παρηγορητικά. Θέλω να διαβάσω το κεφάλαιο ΙΕ, 15ο κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 921. Σελίδα 921, ΙΕ κεφάλαιων, από την αρχή μέχρι το τέλος. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντα εις η τελώνε και η μαρτωλή, δια να ακούεσιν αυτόν. Και διαγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται, και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον, «Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα, και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εντερήμο, και υπάγει ζητών τα πολλολός εωσού έβρι αυτό, και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον, και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς, συγχάρετε με, ότι έβρον το πρόβατό μου το απολωλός. Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν του ουρανού, δια ένα αμαρτωλόν μετανούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους, ήτινες δεν έχουν συγχρίαν μετανοίας. Ητής γινή έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λίχνον και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς, έως ότου έβρι αυτήν, και αφού έβρι, συγκαλεί τα φίλας και τα γείτονας, λέγουσα, συγχάρετέ με, διότι έβρον τη δραχμή μου την οποία έχασα. Ούτω σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, δι' ένα αμαρτωλόν μετανούντα. Είπε δε, άνθρωπος της είχε 2 γιους, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσμη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διαμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και μετά ολίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί δεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα ζώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης.
ώστε έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού, διαναβός και χείρους, και επιθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ερθόν δε εις εαυτόν, είπε, πόση μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι από της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου, και θέλω υπή προς αυτόν. Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιο σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς, ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε πήγαιν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού, και σπλαχνίστη, και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού, και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο γιος, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιο σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολή την πρώτη, και ενδύσατε αυτόν, και δότε δαχτυλίδιον εις την χείρα αυτού, και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχο των συντευτών, σφάξατε, και φαγόντες ας εμφρανθώμεν, διότι ούτως ο γιος μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολούς ήτο και ευρέθη. Και ήρχεσαν να εφραίνονται, ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού γιος εν το αγρό. Και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, οίκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήρθε. Και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον των συντευτών, διότι απείλασεν αυτόν υγιένοντα, και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού, και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύει. Και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ, δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός ούτως, ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών, ήρθεν έσφαξας δι' αυτόν των μόσχων των συντευτών. Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον, «Συ πάντοτε με τιμούησε, και πάντα τα εμάς σάινε. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολλός ήτο και ευρέθη». Αμήν. Επλησίαζον δε εις αυτόν όλοι οι τελώνοι και οι μαρτωλοί, για να ακούσουν αυτόν. Τον επλησίαζαν να ακούνε τι, τα λόγια του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί λέει ότι στις Εβραίους επιστολή λέει ότι ο Θεός λέει, αφού ελάλεσε το πάλε προς τους πατέρας ημών, δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος. Στην Παλιά Διαθήκη μιλούσε δια τους προφήτες, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Εν τες ισχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού. Στις έσχατες αυτές ημέρες ελάλησε δια εμάς δια του Υιού. Τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δύο έκαμε και τους αιώνας, ως της όνα παύγασμα της δόξης και χαρακτήρι της υποστάσεως αυτού, και βαστάζουν τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτό έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Τώρα μιλάει δια του Υιού του, και είναι οι αμαρτωλοί, είναι οι Φαρισαίοι, και ακούνε το λόγο του Θεού. Και διαγόγγιζον, λέει, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, λέγοντες ότι, λέει, αυτούς αμαρτωλούς δέχεται. Και συντρώγει, λέει, μετά αυτόν. Σκανδαλιστήκανε. Γιατί, λέει, κάθεται και τρώει με αμαρτωλούς. Καλά, με αμαρτωλούς βρήκε και ο Κύριος να τρώει. Με εμάς, τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, γιατί δεν τρώει. Εμείς που είμαστε θρησκευτικά πρόσωπα, γνωρίζουμε τις γραφές, γνωρίζουμε τον νόμο, τους προφήτες, την Παλιά Διαθήκη, γιατί δεν τρώει με εμάς και τρώει με αυτούς τους αμαρτωλούς, οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία, κάνουν άσωτη ζωή, ίσως και καμιά σχέση με τον Θεό, γόγγιζανε. Γιατί νομίζαν ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι το ιδιαίτερο. Με αυτόν. Λέει, ήτανε
δύο λέει στο ιερό που προσευχότανε, ήταν ο Φαρισαίος, ήταν και ένας τελώνησε. Ο Φαρισαίος έλεγε, αποδεκατίζω όσα έχω, νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δεν είμαι λέει σαν τους λοιπούς ανθρώπους, άρπαγες και δεν είμαι και σαν αυτό το τελώνι, τον αμαρτωλό. Είχε αυτοδικαίωση μέσα του. Και αυτό είχαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Είχαν αυτοδικαίωση και νομίζαν ότι κάτι είναι. Είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτη λέγον. Ποιος άνθρωπος λέει από εσάς, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και υπάγει ζητών το απολωλός έως σου βρει αυτόν. Ποιος από εσάς. Δεν θα αφήσει τα 99 στην έρημο και θα πάει να ψάξει να βρει το απολωλότα, το απολωλό. Και ευρών αυτό λέει, το βάλει λέει επί τους ώμους του, χαίρωνε. Και έρθει στο σπίτι και καλέσει λέει τους φίλους του, τους γειτόνους. Και επίσης αυτούς συγχάρε τίμη γιατί βρήκα το πρόβατο το απολωλός. Σας λέγω δε ότι έτσι θελήστε λέει χαρά στον ουρανό, διένα ένα αμαρτωλό μετανούντα. Μα τόσο μεγάλη χαρά στον ουρανό. Για έναν μόνο, για έναν. Ναι, γιατί μία πολύτιμη ψυχή έχει μεγάλη αξία για τον Κύριο. Και δύσκολα κάποιος πιστεύει. Και δύσκολα κάποιος μετανοεί για τις αμαρτίες. Γι' αυτό γίνεται λέει χαρά μεγάλη στον ουρανό. Γιατί αυτός μετανόησε, επέστρεψε στον Θεό. Επέστρεψε. Και χαίρεται όλος ο ουρανός. Ναι, μεγάλη χαρά. Εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Κι όμως, για να το λέει ο Κύριος, έτσι είναι. Γιατί είχαμε τόσο μεγάλη χαρά την ημέρα που βαστιστήκαμε στο νερό. Γιατί. Εγώ πιστεύω γιατί ο ουρανός χαιρότανε μαζί μας. Να κι άλλος που έκαμε το θέλημα του Θεού. Κι άλλος που έκαμε το θέλημα του Θεού. Χαρά μεγάλη. Δι' έναν αμαρτωλό μετανούντα γίνεται στον ουρανό. Μάλλον παρά δια 99 δικαίους οι οποίοι δεν έχουν συχρίαν μετανοίας. Βέβαια ο δίκαιος έχει την αυτοδικαίωση μέσα του. Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Πιστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Δεν είμαι λες αυτόν τον τελώνη τον αμαρτωλό. Δεν είμαι αμαρτωλός. Γιατί. Γιατί κάνω λέει τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Και έχω αυτή την αυτοδικαίωση μέσα μου. Έτσι έλεγε ο Φαρισαίος. Ναι αλλά ο Κύριος τι λέει. Σας λέω κατέβει αυτός λέει στον οίκον του δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Ποιος. Αυτός που έλεγε ο Θεός ηλάστε τίμη το αμαρτωλό. Ο τελώνης. Αυτός που έλεγε «Ο Θεός, ελάστε τίμη μου το αμαρτωλό», αυτός κατέβει στον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Διότι πας ο υψώνει αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνει αυτόν θέλει υψωθεί. Και οι Φαρισαίοι δεν ταπεινώντουσαν, ούτε οι γραμματείς. Γιατί νομίζαν ότι κάτι είναι. Επειδή είχαν τις γραφές στα χέρια τους. Ναι, αλλά δεν είχαν μετάνοια. Ζούσανε μέσα στην αμαρτία και ήτανε τυφλοί. Δεν βλέπανε ότι ζούσαν μέσα στην αμαρτία. Ήταν τυφλοί. Και μετά λέει, είπε λέει, άνθρωπος λέει, είχε δύο γιους. Κάποιος άνθρωπος είχε λέει, δύο γιους. Και ο νεότερος είπε προς τον πατέρα. Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας. Το ζήτησε. Η περιουσία που ανήκει, που μου ανήκει, την οποία θα πάρω όταν θα πεθάνεις. Όχι όταν ζεις. Τη Διαθήκη την κάνουνε όταν πεθάνει αυτός που έκανε τη Διαθήκη. Τότε γίνεται η μοιρασιά της περιουσίας στα παιδιά. Μπορεί να γίνει όμως και όταν ζει κάποιος να μοιράσει την περιουσία του στα παιδιά του. Και αυτό γίνεται.
Και άλλα μερικοί το μετανιώσαν. Μερικοί το μετανιώσαν που το κάνανε αυτό. Γνωρίζω κάποιον που κι αυτός είχε δύο γιους, τρεις γιους, τρεις, πολλά λεφτά, τα μοίρασε όταν ήταν 60-70. Μοίρασε την περιουσία και μετά όταν την μοίρασε την περιουσία και τα πήρα τα παιδιά του την περιουσία, τότε τον βάλα στο γεροκομείο και δεν το κοιτάξανε και πέθανε μέσα στο γεροκομείο, μόνος του. Και ξέρετε τι είπε, είπε μετάνιωσα που έδωσα λέει, την περιουσία ενώ σου ζούσα, δεν έπρεπε, αλλά ήταν αργά. Και εδώ λέει ο νεότερος, πατέρα μου δώσ' μου την περιουσία που μου ανήκει και διαμοίρασε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Ο πατέρας τον έδωσε, τα μοίρασε. Συνήθως όταν είναι δύο μοιράζουν την περιουσία στη μέση. Για να μην αδικηθεί το παιδί, τη μοιράζουν στη μέση. Όχι ο ένας περισσότερο και ο άλλος λιγότερος, αλλά η αξία της περιουσίας να είναι μοιρασμένη στα δύο. Γιατί αλλιώς θα μαλώσουν τα παιδιά και θα έχουν άλλα μετά. Δεν θα μιλούνται. Μπορούν να γίνουν πολλά. Τι μοίρασε λοιπόν ο πατέρας, πήρε αυτός τα υπάρχοντά του. Και λέει μετά λίγες ημέρες συνάξεις όλα ο νεότερος ο γιος απεδίμησε εις χώραν μακρά. Μακριά πήγε. Έφυγε μακριά. Γιατί? Δεν τον άρεσε στο σπίτι του πατέρα του. Δεν τα είχε όλα. Δεν περνούσε ωραία. Έφυγε μακριά. Θα πάω μακριά. Να μην έχω τον πατέρα μου κοντά, ούτε τη μητέρα μου, ούτε τον αδερφό μου τον μεγάλο. Θα φύγω μακριά και θα κάνω τη ζωή μου, γιατί εγώ τα ξέρω καλύτερα. Οι νεότεροι μερικές φορές νομίζουν ότι τα ξέρω καλύτερα από τους παλιότερους. Και εκεί λέει, διεσκόρπισε την περιουσία του, ζών ασώτος. Έκανε μια ζωή μέσα στην ασωτεία. Και τελειώσανε τα λεφτά. Τελείωσε η περιουσία. Γλέντια, πάρτι, τα ξόδεψε όλα. Μέσα στην ασωτεία. Γιατί ίσως να νόμιζε ότι αυτή είναι η ζωή. Εκεί στον πατέρα μου δεν περνούσα καλά. Όλο δουλειά, όλο εκεί γύρω, στο περιβάλλον. Να γνωρίσω και κάτι άλλο. Να δω και κάτι άλλο. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, ε. Να γυρίσω και λίγο τα μάτια μου αριστερά ή λίγο δεξιά ή προς τα πίσω ή να ακούσω κάτι άλλο. Όλο εκκλησία, όλο τα πνευματικά, όλο προσευχή, όλο ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Ας κάνουμε και κάτι άλλο. Ας μπούμε και λίγο στο ίντερνετ, να σκάψουμε εκεί μέσα και λίγο στο YouTube. Και λίγο εδώ και λίγο εκεί και σκορπούμε έτσι την πνευματική μας την περιουσία χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί καταναλώνουμε πολύ χρόνο και μέσα σε αυτά. Μέσα σε αυτά τα μέσα χάνουμε πολύ χρόνο. Ξεχνιόμαστε και ξεγελιόμαστε. Αφού λέει δαπάνησε λέει πάντα. Έγινε πείνα μεγάλη λέει, στη χώρα εκείνη. Αφού λέει τα πάνε σε όλα, έγινε μεγάλη πείνα εκεί. Σε εκείνη τη χώρα που πήγε βρέθηκε μεγάλη πείνα. Στη χώρα που ήταν όμως πριν, εκεί δεν φαίνεται να υπήρχε πείνα. Και αυτός λέει άρχισε να στερείται. Η στέρηση ήρθε όταν ήταν εκτός περιβάλλον του πατέρα του, μακριά από το περιβάλλον του πατέρα του, ήρθε η στέρηση. Δεν ήρθε αμέσως, γιατί είχε περιουσία. Αλλά όταν δαπάνησε τα πάντα, έχασε τα πάντα, ήρθε η στέρηση. Τότε πήγε και προσεκολλείται σε έναν των πολιτών της χώρας εκείνης.
έψαχνε να βρει δουλειά. Κανένα μεροκάματο. Δεν έχω να φάω. Ίσως να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του αυτός. Ίσως να τα είχε όλα έτοιμα εκεί στον πατέρα του. Ο οποίος λέει έστειλε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβόσκελε χείρους. Έχεις δουλειά για μένα? Έχω. Έχω κάποιους χείρους εκεί. Να πας να τους βόσκεις. Και επιθυμούσε λέει να γεμίσει την κοιλιά του από τον ξυλοκεράτων το οποίο έτρωγαν οι χείροι. Οπότε δεν είχε ούτε να φάει. Επιθυμούσε να φάει τι? Την τροφή που τρώνε οι χείροι. Και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Δεν τον έδιναν. Ρίχναν τα ξυλοκέρατα εκεί για τους χείρους και ήθελε να φάει κι αυτός. Αλλά δεν τον δίνανε. Η στέρηση τον έκανε να μην έχει ούτε να φάει. Έχασε τα πάντα. Ελθόν δε σε αυτόν, είπε. Εφόσον έχασε τα πάντα και δεν είχε ούτε να φάει, τότε λέει ήρθε στον εαυτό του. Συνήλθε. Αλλά τι κάνω εγώ εδώ? Πώς βρέθηκα εδώ? Πώς η μισθωτή του πατρός μου, λέει, περισσεύουν συνάρτων. Όχι μόνο έχουνε, έχουν και περίσσευμα. Έχουν να φάνε. Ποιοι? Οι υπάλληλοι του πατέρα μου. Και εγώ, λέει, χάνομαι, λέει, από την πείνα. Ποιο χάνομαι από την πείνα? Σηκωθείς. Θέλω υπάγγειλε προς τον πατέρα μου και θέλω επί προς αυτόν. Λέει θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Ναι, αλλά πώς θα πας στον πατέρα σου? Λέει θα πω το εξής. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου. Ημάρτησα πρώτα λέει στον ουρανό και μετά ενώπιον σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Δεν είμαι άξιος λέει. Να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με όπως ένας από αυτούς που έχεις τους μισθωτούς. Αυτό σκέφτηκε να κάνει. Και σηκωθείς λέει ήρθε προς τον πατέρα του. Πήγε στον πατέρα του. Αλλά αυτό του κόστησε. Έχασε όλη την περιουσία του. Και ευτυχώς μόνο την περιουσία του. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και ασπλαχνίστη. Εγώ πιστεύω ο πατέρας του κάθε μέρα τον περίμενε. Κάθε μέρα. Το νεότερο γιο. Τον περίμενε. Ίσως και να προσευχότανε. Κύριε, στείλε μου τον μικρό μου το γιο πίσω. Τι κάνει, πού βρίσκεται? Ζει, δεν ζει, είναι καλά, δεν είναι καλά. Ενώ δε απήχε να έτοιμα μακράν, είδε αυτόν ο πατέρας και σπλαγνίστη. Και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτών. Έτρεξε και έπεσε στην αγκαλιά του. Στο λαιμό του εκεί, τον αγκάλασε και κατεφύλησεν αυτόν. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Κατεφύλησεν αυτόν. Τον κατεφύλησε. Μα έτσι πως ήτανε. Με αυτά τα χάλια. Έτσι όπως ήτανε. Μια φορά ήρθε σε εμάς ένας άστεγος. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να κάνει μπάνιο. Η λίγδα ήταν πάντως στο πρόσωπό του φαινότανε. Ήρθε να μας δώσει ένα χαρτί. Και βρωμούσε πάρα πολύ. Και λέω, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Πόσο καιρό είναι να κάνει αυτός να αναπληθεί? Πόσο καιρό? Και τα πράγματα τα είχε σε μια σακούλα. Τέτοια σακούλα που ψωνίζουν στα μαγαζιά. Και ένα ποδήλατο είχε. Ένα παμπάριο ποδήλατο. Λέω, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ευγενικός. Λέω, πώς κατάντησε αυτός έτσι? Και έμαθα ότι και αυτός είχε κάποτε περιουσία. Ήταν κάποτε παντρεμένος. Τα χάσε όλα.
Και βρωμούσε τόσο πολύ που όταν έφυγε, μέσα το γραφείο και ο διάδρομος μυρίζανε. Και ανοίξαμε τα παράθυρα τέρμα. Τόσο πολύ. Και αυτός ο νεότερος ο γιος σίγουρα θα μύριζε. Είπε δε προς αυτόν ο γιος, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών». Και ενώπιον σου, ό,τι σκέφτηκε το έκανε και το είπε. «Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου». «Δεν είμαι», λέει, «άξιος». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Δεν τον μάλωσε. Πού ήσουν τόσο καιρό? Γιατί έφυγες? Πώς είσαι έτσι? Πώς έχεις καταντήσει έτσι? Εσύ φταίς για τα χάλια σου». Δεν τον είπε τίποτα. Τον κατεφύλησε. Και λέει, «Φέρτε», λέει, «στους δούλους έξω την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν». Πώς πήγε στον πατέρα, με τα κουρέλια? Κάνει αποκατάσταση εδώ, Φέτε, λέει, τη στολή την πρώτη και ενδύσετε αυτόν. Και εδώ τα δαχτυλίδων στην χείρα του και υποδήματα στους πόδας. Μια τέλεια αποκατάσταση. Και φέρνετε στον μόσχον των συντευτών, σφάξατε. Και φαγόντες ας εφρανθόμενοι. Λέει να εφρανθούμε, να χαρούμε. Γιατί γύρισε ο γιος μου. Και τελεία αποκατάσταση. Όπως ήταν πριν και μετά, τον έντυσε. Διότι, λέει, ούτως ο γιος μου νεκρός ήτανε και ανέζησε και απολωλός ήτανε και ευρέθη και άρχισαν να εφραίνονται. Αυτός ο γιος, λέει, ήτανε, λέει, νεκρός και ανέζησε. Νεκρός. Ναι, κάποτε ήμασταν νεκροί για τις αμαρτίες μας, για τις παραβάσεις μας. Ήμασταν νεκροί, πνευματικά νεκροί. Και ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας και μας ανεζωποίησε, ναι, μας εζωποίησε. Μας έβγαλε από τον κόσμο και μας έφερε στο φως. Ενώ ήμασταν νεκροί, μας έφερε στη ζωή. Μας έδωσε ζωή. Και ζωή αιώνια. Και άρχισαν, λέει, να εφραίνονται. Πολύ χαρά. Πανηγύρι. Όλοι εκεί στον πατέρα, οι υπηρέτες ετοιμάζουν το γλέντι. Υπάρχει χαρά μεγάλη. Ήρθε το αφεντικό ο γιος πίσω. Ποιος? Αυτός ο νέος. Αυτός που έφυγε. Ναι, γύρισε πίσω. Όλοι χαιρόντουσαν. Ακόμα και οι υπηρέτες, πιστεύω, είχαν μεγάλη χαρά. Ήταν, λέει, ο πρεσβύτερος αυτού ο γιος, λέει, στο αγρό. Ήταν στη δουλειά έξω. Και καθώς ερχόμενος πλησιάζει στην οικία. Γυρίσε από τη δουλειά, κουρασμένος. Πλησιάζει, λέει, στο σπίτι. Και ακούει, λέει, συμφωνία και χορούς. Γλέντι. Και προσκαλέσει έναν των δούλων, ρώτησε, τι είναι τα αυτά? Τι γίνεται, λέει? Γιατί τέτοιο γλέντι? Έχουμε γάμο και δεν το ήξερα. Γιορτάζει κανένας και δεν το ήξερα. Τι γίνεται? Και λέει ο δούλος, ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατέρας σου τον μόσχο των συντευτών, διότι απείλασεν αυτόν οι γένοντα. Ο αδελφός σου, λέει, ήρθε. Ο αδελφός μου. Αυτός που μας παράτησε και έφυγε. Που τα πήρε τα δικά του και έφυγε. Που μ' άφησε μόνο εδώ να εργάζομαι. Έφυγε και γλέντιζε, τα σπατάλησε όλα.
Αυτός. Ο αδελφός σου λέει, ήρθε και έσφαξε ο πατέρας σου τον μόσχο των συντευτών, διότι απέλαυσε αυτόν γένοντα. Δεν στεναχωρέθηκε ο πατέρας, δεν έχασε την περιουσία. Δεν τον απόλαυσε γένοντα, γύρισε γης πίσω. Δεν έπαθε τίποτα το παιδί του. Και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Οργίστη. Ποιος? Ο μεγάλος του αδελφός. Οργίστη. Μα γίνεται αυτό? Ναι, λέει, οργίστηκε, λέει. Και δεν ήθελε να εισέλθει. Έλα, τον λέγανε οι υπηρέτες. Έλα και εσύ μέσα. Όχι, λέει, δεν έρχομαι. Και θα πήγαν να το είπαν στον πατέρα του. Ο γιος σου, ο μεγάλος, γύρισε από τον αγρό, δεν θέλει να έρθει μέσα. Γιατί? Λέει, δεν θέλει να έρθει μέσα. Και εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλε αυτόν. Τον παρακαλούσε, έλα μέσα παιδί μου, έλα μέσα. Αυτός όχι εκεί, είχε μουλαρώσει. Όχι, δεν έρχομαι. Μα σε παρακαλώ παιδί μου, έλα και εσύ μέσα. Εδώ έχει άλλη στεναρή ο πατέρας. Επέστρεψε ο γιος του ο μικρός, αλλά τώρα τον κάνει πρόβλημα ο μεγάλος. Και αυτό είναι στεναχώρια. Σε παρακαλώ, έλα μέσα. Όχι, δεν έρχομαι. Τον παρακαλούσε, λέει. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, η δούλε, τόσα έτη σε δουλεύω, λέει. Τόσα χρόνια σε δουλεύω, πατέρα. Και ποτέ εντολή σου δεν παρέβηκα. Λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Λέει την αλήθεια. Ήταν εργατικός. Εντολή δεν παρέβηκα. Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Και σε μένα ούτε, λέει, ρίφωνε εδώ και ποτέ. Για να εφραθώ μετά των φίλων μου. Τέτοιο γλέντι δεν έχεις κάνει, όχι μόνο. Ούτε ένα ρίφι δεν με έδωσε, λέει. Ένα γλέντι σου εγώ με τους φίλους μου. Όταν λέει αυτός, ο γιος σου αυτός, λέει, δεν λέει ο αδερφός μου. Λέει όταν αυτός, ο γιος σου. Δεν λέει ο αδερφός μου. Δεν είναι αδερφός. Δεν τον βλέπεις σαν αδερφό τώρα. Δεν θέλει καν να τον δει. Όταν λέει αυτός ο γιος σου, ο καταφαγόν σου τον βίων με τα πορνών. Το δικό σου τον βίο που εσύ εργάστηκες, κόπιασες και έκανες αυτή την περιουσία και του την έδωσε αυτόν, αυτός την κατέφαγε, τη σπατάλησε, την έχασε με τις πόρνες. Ήλθεν και έσφαξες, λέγει αυτόν, τον μόσχο το συντευτό. Το καλύτερο. Το καλύτερο έδωσε για αυτόν. Για αυτόν. Είναι ο αδερφός σου. Δεν τον αποκαλεί αδερφό. Α, ο γιος. Αλλά η αγάπη του πατέρα είναι ίση για όλους. Και η αγάπη της μητέρας και αυτή είναι ίση για όλα τα παιδιά. Εμένα η μητέρα μου ποτέ δεν με έχει δείξει τη ζωή μου, ποτέ. Αλλά δεν το έχω καθόλου παράπονο. Τόση αγάπη που έχει δείξει στον μικρότερο μου αδερφό. Και τόση φροντίδα και επιμέλεια. Αλλά ποτέ δεν στεναχωρέθηκα, ούτε παραπονέθηκα. Γιατί έχω κατανόηση. Γιατί ο μικρότερος της γιος είναι άρρωστος. Και μου λέει μια μέρα ότι μην νομίζεις ότι τον αγαπώ περισσότερο. Μη σου έρθει ποτέ στο μυαλό ότι τον αγαπώ περισσότερο. Αλλά σας αγαπώ ίσα και εσένα. Και εδώ τον πατέρα αυτόν τον μπορώ να τον καταλάβω. Λέει, μητέρα μου, σας αγαπώ το ίδιο και το ίδιο. Αλλά αυτός λέει είναι άρρωστος.
Και την είπα, το ξέρω, το ξέρω ότι με αγαπάς για μένα. Και δεν το έχω πει ποτέ αυτό ότι δεν με αγαπάς. Το ξέρω. Και το έχω καταλάβει. Να σας πω κάτι. Όσες φορές έτυχε να αρρωστήσω, μια γρήπη μικρή, ένα συνάχη, κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο. Τι κάνεις? Και ξέρετε, έλεγε, μη μου πάθεις και εσύ κάτι. Θέλω να έχω και ένα παιδί να είναι καλά. Και λέει ο πατέρας, τέκνον εσύ πάντοτε λέει μαζί μου είσαι. Και πάντα λέει τα δικά μου είναι και δικά σου είναι. Έπρεπε δε να εφρανθούμε και να χαρούμε, διότι ο αδελφός αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε. Αυτός ήταν ο πόνος του πατέρα, ότι το ένα του το παιδί πέθανε. Το χάσε, αλλά επέστρεψε. Και εμείς ήμασταν πεθαμένοι, νεκροί. Και επιστρέψαμε. Μας περίμενε ο πατέρας μας, μας περίμενε. Ο πατέρας μια φορά 8 χρόνια με περίμενε. Του είχα φύγει με 15 χρονών. Όταν είχα χωρίσει οι γονείς μου, εγώ έφυγα από το σπίτι. Τους άφησα και έφυγα. Δεν άντεξα αυτή την κατάσταση και είχα πει στον πατέρα μου ότι δεν θα την ξανακούσω αυτή τη λέξη ποτέ, να σε πω πατέρα. Και δεν ήθελα να τον ξαναδώ. 15 χρονών έφυγα. 22 χρονών ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Και με κάλεσε και με άλλαξε. Ενώ ήμουν πολύ σκληρός προς τον πατέρα μου, όταν με αναγέννησε ο Κύριος είχα σπλάχνα για τον πατέρα μου. Και το σκεφτόμουν και έκλαιγα. Μη είχε αλλάξει ο Θεός, μη είχε αλλάξει. Και κανένας δεν ήξερε ότι δεν είχα σχέση με τον πατέρα μου και ότι δεν είχα θέλα να τον δω και ότι είχα και τον μισούσα στον κόσμο. Αλλά όταν πίστεψα, τις Κυριακές που περνούσε ο δίσκος, όταν περνούσε το σώμα και αίμα, έπαιρνα. Αλλά δεν είχα κάνει αποκατάσταση και δεν το ήξερε κανένας από τους αδελφούς. Και μέσα μου έλεγε κάτι, πρέπει να κάνεις αποκατάσταση με τον πατέρα σου. Πώς παίρνεις σώμα και αίμα? Πώς? Κανένας δεν είχε, δεν είχε πει τίποτα κανένας. Το Πνεύμα το Άγιο μου έλεγε μέσα μου, πρέπει να κάνεις αποκατάσταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο πατέρας μου με περίμενε. 8 ολόκληρα χρόνια είχαν περάσει. Και είπα, Κύριε, μια μέρα είπα, Κύριε, θέλω να κάνω αποκατάσταση, αλλά δεν μπορώ. Με έχει κάνει πολλά ο πατέρας μου, αλλά δεν μπορώ. Λέει, είπα, Κύριε, φοβάμαι. Και γίνεται μια προφητεία και μου λέει ο Κύριος στην εκκλησία, λέει, μη φοβάσαι. Εγώ λέω θα είμαι μαζί σου, πήγαινε. Πήγαινε να τον βρεις. Και πριν να τον βρω, τον πήρα τηλέφωνο. Και αυτό που το είπε ο παλιός ο Γιάννης, ο νέος ο Γιάννης τον είπε το άλλο. Ξέρετε τι τον είπα όταν έξω το τηλέφωνο? Έλα μπαμπά. Αυτή τη λέξη γίνεται να ακούσει 8 χρόνια. Έμεινε άφωνος για ένα λεπτό. Κόκαλο. Έλα μπαμπά, το λέω. Πού είσαι? Δεν σε ακούω. Έλα, ποιος είναι? Εγώ είμαι. Εσύ είσαι? Ναι. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Και μου είπε στο τηλέφωνο, θέλω να σε δω. Λέω, και εγώ θέλω να σε δω. Και τον είδε μετά από 8 χρόνια
γκριζομάλι, γέρο. Και η καρδιά μου έσπασε μέσα. Και μ' είχε μιλήσει ο Θεός ότι μ' είχε προετοιμάσει ότι στην πρώτη συνάντηση που θα έχεις μαζί Του θα σου πει ότι εσύ φταίς για όλα. Θα σου ρίξει όλο το βάρος πάνω σου. Μόνο το προετοίμασε ο Κύριος. Και πράγματι έτσι έγινε. Πήγαμε, με κάλεσε μια καφετέρια και έκλαιγε. Μια ώρα έκλαιγε. Και έλεγε εσύ φταίς. Και είπα εντάξει μπαμπά, εγώ φταίω. Και μετά είπε μπορείς να με πας στο σπίτι. Έμεινε εδώ στο Φράιμπερκ. Συντηρηθήκαμε στον Πλούτισκο, στη διπλανή την πόλη. Μπορείς να με πας στο σπίτι, λέω. Δεν μπορώ. Και μετά θυμήθηκα την προφητεία που μου είπε πήγαινε, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Και δια της πίστος είπα μπορώ, θα σε πάω. Και τον πήγα μέχρι έξω από το σπίτι. Και ήμουν έτοιμος να φύγω. Και βγαίνει ο πατέρας μου και μου λέει έλα και λίγο μέσα. Εγώ σε αυτό το σπίτι είχα ρίξει μαύρη πέτρα και είχα πει δεν θα ξαναπατήσω. Αυτά που έζησα σε αυτό το σπίτι δεν θέλω ούτε να το δω από μακριά. Και όταν είπε έλα μέσα, πάλι θυμήθηκα την προφητεία που είπε πήγαινε, μη φοβού, εγώ μαζί σου. Και είπα θα έρθω. Και της πίστεως. Και μόλις μπήκα μέσα στο σπίτι, το πρώτο βήμα μετά την πόρτα, ελευθερώθηκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί 8 χρόνια ολόκληρα με πολεμούσε ο διάβολος. Ότι άμα πας σε αυτό το σπίτι, ο πατέρας του θα σε σκοτώσει. Και είχα αυτό το φόβο. Γιατί άμα βρεθούμε μόνοι μας, θα με σκοτώσει ο πατέρας μου. Και ο Κύριος είπε, πήγαινε, μη φοβού, εγώ μαζί σου. Και αυτό το κρατούσα. Και όταν μπήκα μέσα, ελευθερώθηκα τελείως. Με έφυγε ο φόβος. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όποιον ελευθερώνει ο Κύριος, είναι όντως ελεύθερος. Και με ελευθέρωσε ο Κύριος. Ανέβηκα στο σπίτι πάνω, στο σαλόνι. Καθίσαμε. Είχα μια τόσο χαρά. Μου λέει ο πατέρας μου, θα ξαναρθείς? Λέω, θα ξαναρθώ. Τι λες, δεν θα ξαναρθώ? Και την επόμενη Κυριακή που πέρασε πάλι ο δίσκος, πέρασε το σώμα και αίμα, είχα κάνει αποκατάσταση μέσα μου. Και το πήρα, να σας πω, το πήρα νομίμως. Ενώ όλο τον καιρό δεν το έπαιρνα νομίμως, αλλά το έπαιρνα. Και μέσα μου έλεγε μια φωνή, δεν κάνει να το παίρνεις. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Και έτσι έγινε αποκατάσταση. Και εδώ ο πατέρας έλεγε αποκατάσταση. Έκανε στον νότερο, τώρα τον κάνει πρόβλημα ο μεγάλος. Και του λέει τέκνο εσύ πάντοτε λένε είσαι μαζί μου. Πάντοτε. Επειδή δεν σε έσφαξα τον μόσχο του σιτευτό. Γι' αυτό νομίζεις ότι δεν σε αγαπώ το ίδιο όπως τον μικρότερο? Ότι δεν χαίρομαι που είσαι πάντα μαζί μου κάθε μέρα? Που σε έχω εδώ? Έχασα τον ένα, θα χάσω και σένα? Ήτανε μεγάλη παρηγορία τον πατέρα που είχε τον πρεσβύτερο Ιώη. Και τώρα τους έχει και τους δύο. Μεγάλη χαρά. Διότι ο αδερφός σου λέει ήταν νεκρός και ανέζησε. Απολλώς ήτανε και βρέθηκε. Βρέθηκε. Μα αυτός που ήταν έτσι και έτσι και έτσι, ναι αυτός. Μα ο Σαύλος που κυνηγούσε την εκκλησία πίστεψε? Ναι. Κανένας δεν το πίστευε αυτό, ε. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Ο Σαύλος, ο φόβος και ο τρόμος ήτανε των αδερφών τότε. Τους κυνηγούσε. Αυτός πίστεψε, ναι. Και τώρα κηρύττει στη συναγωγή. Ναι. Σίγουρα αυτός είναι. Ναι, αυτός είναι. Και έλεγε την ομολογία του, ε. Ενώ ήμουν καθοδόν,
φως με λαμπρότερο του ηλίου. Πέφτω κάτω. Ακούω μια φωνή. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκες? Ποιος είσαι, Κύριε? Τον Κύριο έδιωκε. Ναι, αφού τα έβαζε με τα παιδιά του Θεού. Μα εγώ κυνηγάω αυτούς εδώ, τους αιρετικούς. Δεν κυνηγάς αυτούς. Εμένα κυνηγάς. Εμένα διώκες. Σκληρών είναι, λέει, να λακτίζεις σε κέντρα. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε? Εγώ είμαι, λέει, ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Και από τότε άλλαξε η ζωή του. Και όπου πήγαινε, κήρυτε, έκανε ομολογία του. Πώς ήρθε ο Χριστός στη ζωή του? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μεγαλεία που έχει κάνει στη ζωή μας. Αμήν. Αμήν, αδελφέ. Ο Άσωτος Υιός θέλει όντως. Δεν είναι εύκολο το γεγονός αυτό να το ζήσει κάποιος. Είναι ο νεότερος, είναι αυτός ο οποίος έφυγε από το σπίτι. Θα λέγαμε πίστεψε, έλαβε, γνώρισε. Αυτός είναι ο νέος. Και ο παλιός είναι αυτός που μένει μέσα. Μεγαλύτερος ο Υιός. Εδώ είναι, αδελφοί, ότι πολλές φορές προσευχόμαστε, λέμε, Κύριε, φέρε τους αποστάτες πίσω. Πώς θα τους δεχτούμε? Θα τους δεχτούμε όπως τους περιμένει ο Πατέρας ή θα τους δεχτούμε όπως ο Πρεσβύτερος Υιός? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, αδελφοί, δεν είναι? Σε έχει δώσει το όνομα του Θεού. Αυτό που είπε ο αδελφός με την περιουσία, μα λέμε για το ίδιο πρόσωπο, πήγα και το είδα στο λεγόμενο νοσοκομείο που ήταν, σε Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, είναι πολλές φορές οι άνθρωποι αδικούν και δεν είναι καλό να αδικούμε τα παιδιά μας. Ούτε είναι καλό να αδικούμε τους γονείς μας. Ο πατέρας, ας πούμε, είδε τα παιδιά του και το σκεφτικό του μπορώ να πω καλό, γιατί όσο είναι νέος θα τον βοηθήσω. Που είμαι μεγάλος στην ηλικία, έχω τα αυτά μου, δεν χρειάζεται. Αλλά να τον πετάξεις έτσι είναι άσχημο πράγμα. Εγώ όταν πήγα στο νοσοκομείο και τον είδα, ας το πούμε νοσοκομείο, γιατί δεν ήταν νοσοκομείο αυτό, ήταν σαν μια ψυχολογική κλινική ήταν αυτό, γιατί τους δίναν όλους σκαπάκια και είχαν τις πόρτες κλειδωμένες. Όταν πήγα και τον είδα, με έλεγε πάρε με από εδώ. Λέω, δεν έχω το δικαίωμα να σε πάρω. Και είδα την κατάστασή του. Δεν ξέρω αν πήγε κανένας άλλος αδερφός και τον είδε εκεί. Είχαμε πάει 4-5 άτομα τότε, ήμασταν σε Θεσσαλονίκη και πήγαμε να τον είδαμε τον αδερφό. Ο άλλος αδερφός έκλαιγε όταν τον είδε. Δεν ήταν εύκολη η κατάσταση να δεις κάτι τέτοιο. Δεν είναι ωραίο. Αλλά, αδερφοί, πρέπει να έχουμε τα σπλάχνα αυτά. Τώρα λέει ο λόγος του θύμα, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να μακρυμερεύσεις από αυτήν τη ζωή. Να τιμάμαι. Τώρα σαν πιστός και να έχεις τέτοια κατάσταση, δύσκολα. Στις παλιές εποχές, αδερφές, αδερφοί, ήταν ότι δεν έχει σημασία η ηλικία, πόσο μεγάλα ήταν τα παιδιά. Ο πατέρας διαχειριζόταν τα πάντα. Και μετά τον πατέρα ο μεγαλύτερος ο γιος. Έτσι πηγαίνανε. Και με τον καιρό και με τα χρόνια αλλάξαν αυτά τα πράγματα. Δεν αλλάξαν έτσι. Και καμιά φορά ακούω ένα ρητό και το άκουσα και στη δουλειά μου κάποιον και λέω, καλά, λέω, τι σκέφτεσαι για το παιδί σου? Τώρα θα πεις, αδερφέ, για αυτά μιλάς? Έτσι, με αυτό που ανάφερε ο αδερφός. Λέει, την κόρη μου την είπα, λέει, κάτι. Κοίταξε να βρεις ένα πλούσιο. Από μένα δεν δικούσε τίποτα. Άλλο σοβαρά μιλάς, δεν είναι παιδί σου? Όλα ο γιος σου. Έπαθα πλάκα. Δηλαδή, όταν τ' άκουσα αυτό, εγώ δηλαδή λέω, τι λες, λέω, σοβαρά μιλάς? Εγώ έχω μάθει, ότι εμείς έχουμε μάθει ότι στο κορίτσι, γιατί το κορίτσι είναι πιο αδύνατο, πιο αυτό, το βοηθείς πιο πολύ. Όχι, δεν θα το αποκληρώσεις.
Κάπως έτσι. Του μίλες τέτοια. Πάνω από τον Εύρο αυτός. Εγώ έχασα πάσα ιδέα. Τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή, είχαμε μια μετακόμιση και ήταν κάτι βαριά πράγματα εκεί να κουβαλήσουμε. Και μόλις πήγαν τα αγόρια να σηκώσουν τα βαριά, τον ακούω να λέει, άστα αυτά εσύ, να τα πάρουν τα κορίτσια γιατί είναι ξένα. Είναι δυνατό δηλαδή να έχω το κορίτσι μου και να λέω είναι ξένο και το αγόρι μου είναι δικό μου. Δεν το κατάλαβα αυτό, αδερφή. Δηλαδή είναι, για μένα είναι κάτι παράλογα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εγώ δεν τάζησα αυτά τα πράγματα και τα είδα. Λέω καλά, λέω το κορίτσι θα σηκώσει τα βαριά. Ας πάρει τη ζημιά αυτό γιατί δεν την πάει το αγόρι. Και λέω αφήστε τα πάρω εγώ. Δηλαδή τα λέω έτσι αυτά, αδερφή, γιατί είμαστε ένας λαός. Στον Χριστό μπροστά είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι. Δεν έχει η ψυχή, είναι η ψυχή, αδερφή. Στον άνθρωπο δεν υπάρχει άρση και φίλη. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφή. Είμαστε ψυχές. Δόξα στον Θεό. Πρέπει να κοιτάξουμε, αδερφή, και εδώ, να μην πληγώσουμε. Δεν πιστεύω να υπάρχει ανάμεσα μας κάτι τέτοιο, αλλά το λέω πως είναι έτσι. Να μην πληγώσουμε, αδερφή, τα παιδιά μας. Να κάνουμε δικαιοσύνη. Και σωστή δικαιοσύνη, ξέρετε ποια είναι, αδερφή. Αν ένα παιδί κοιτάει τους γονείς του, δεν θα πάρει ίσα μερίδα. Θα πάρει κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σωστή. Γιατί θα σηκώσει όλο το βάρος εμένα, δηλαδή θα με κοιτάξουν τα παιδιά μου, δηλαδή στα γεράματά μου, έτσι, και μετά θα πάρουν μισά μισά. Όχι, δεν είναι δικαιοσύνη αυτή. Αυτός ο οποίος σηκώνει το βάρος όλο, δικαιούται κάτι. Όχι, δεν θα μπορέσουμε κανέναν. Εντάξει, είναι άλλα θέματα αυτά, αδερφοί. Είναι... Αλλά εμείς κοιτάμε πάνω στο πνευματικό τομέα. Να μείνουμε στο Χριστό, να μην αδικούμε κανέναν. Μην αδικούμε τον αδερφό, μην αδικήσουμε την αδερφή, μην αδικήσουμε γενικά τους αδερφούς. Κανέναν, αδερφή. Ας έχει δώσει το όνομα του Ιησού μας Χριστού, αδερφή. Ένα λόγο θα διαβάσω μόνο, ένα εδάφιο, γιατί ο χρόνος τρέχει και έχει περάσει. Λέει κάτι, αδερφή, στους Ρωμαίους. Το ξέρετε το εδάφιο, πιστεύω. Έτσι να το βρω, αδερφή. Ένα λεπτό, αδερφή, λίγο να το βρω, γιατί τώρα... Ναι. Στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, αδερφή. Πιστεύω ότι είναι αυτό που καλύπτει τα πάντα, αδερφή. Και κάτι το οποίο ο Θεός, ο ίδιος, δια Πνεύματος Αγίου, μέσω του Αποστόλου Παύλου, έρχεται και μας λέει. Σε κανένα μη χρωστάτε, λέει, τίποτα. Αυτό είπε ο αδερφός ο Γιάννης. Το άλλο και το όνομα του αδερφού. Είχε κάποια διαφορά με τον πατέρα του. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε ότι δεν μπορούσε να... Μα τα γεγονότα που γίνανε. Δεν μπορούσε να το σηκώσει το βάρος αυτό. Γιατί γίνανε πολλά. Αλλά θέλω να πω κάτι, αδερφή, γιατί όλες αυτές οι οικογένειες που έχουν τέτοια προβλήματα μέσα στο σπίτι τους, με ασθένειες εννοώ, εγώ πιστεύω, γιατί άκουγα τον αδερφό, με τον ίδιο τρόπο μιλάνε όλες οι μητέρες. Αυτό που έχω δει εγώ. Να διχύξω, τηλέφωνο θα με πάρει η μάνα μου. Γι' αυτό σας το λέω. Γιατί και εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, οικογενειακό με ασθένεια. Δεν ξέρω, μπορεί το ξέρετε, έτσι δεν είναι. Με το που θα μάθει ότι έγινε κάποιος αρρώστησε ή διχάζει δηλαδή, τόσο πολύ. Τάπ τηλέφωνο. Του λέω, έλα μάλλον, δεν είμαι του πεθαμού, λέω, εντάξει. Στεναχωριέται. Πολλές φορές κλαίει κιόλας. Την ακούω και του λέω, καλά κάθεσαι και κλαίς τώρα, του λέω, γιατί έχω λίγο πυρετό. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Έτσι είναι οι μητέρες αυτές, οι οποίες έχουν τέτοια προβλήματα στο σπίτι, αδερφοί. Δηλαδή έχει τον πόνο της, ακούει ότι αρρώστησε ο άλλος, καλύτερα να αρρωστήσω εγώ, λέει, πάνε να αρρωστήσεις εσύ. Θα το κάνει και στον άλλον τον αδερφό. Δεν κάνει μόνο σε μένα. Έτσι δεν είναι. Και έτσι πρέπει να είμαστε, αδερφοί. Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε κανέναν μέσα στην εκκλησία. Αυτό αν το πάρουμε πνευματικά. Ήταν μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή
Να βλέπεις τον αδερφό σου, την αδερφή σου, να πας και σε κάτι, να συμπάσχω δηλαδή. Αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού. Δεν μας λέει ας πούμε να χαίρομαι, καλά να πάθει. Το περιμένω δηλαδή να δω τον αδερφό μου να αρρωστήσει, να πέσει, να κάνει, να φτιάξει. Δεν τα θέλει αυτά ο Θεός αδερφέ. Και άμα συμβεί κάτι τέτοιο αδερφέ, αυτό που λέει εδώ πέρα, σε κανένα λέει μη χρωστάτε τίποτα ή μη λέει να αγαπάτε. Αυτό μας διδάσκει ο λόγος του Θεού. Έγινε κάτι, άμα δεν γίνει διόρθωση αδερφή, δεν είναι καλό ούτε για σένα ούτε για μένα. Δεν είναι καλό. Δεν θα δούμε τον ουρανό, να το πω έτσι αλλιώς. Αν έχουμε διαφορά, δεν θα δούμε τον ουρανό. Να το ξέρετε, λέει, άγιοι γίνεστε, λέει. Καθώς ο πατέρας ουρανός είναι άγιος. Πρέπει να γίνουμε άγιοι, αδερφοί. Όχι με λόγια. Τα λόγια, αδερφέ, άμα τα βάλουμε κάτω, ξέρω πώς θα πούμε. Σ' αγαπάω, αδερφέ, από εδώ με τον ουρανό. Και μόλις θα βγω έξω, άσε τώρα. Με το που θα βγω έξω, γιατί δεν προλαβαίνω μακριά. Βλέπετε, αδερφοί, ο Θεός θέλει να είμαστε με τις σχέσεις μας κάθε μέρα τακτοποιημένοι. Θα σας πω κάτι, αδερφοί που πολλές φορές έρχεται κάποιος από τον κόσμο. Γνωρίζει τον Χριστό. Έρχεται, τον αγκαλιάζουν όλοι. Όλοι τον αγκαλιάζουν. Έτσι δεν είναι. Εάν ο αδερφός κάνει κάτι, πέσει, φτιάξει, εκεί δεν τον αγκαλιάζουν. Γιατί δεν ενεργώ, δηλαδή το πω έτσι, δεν ενεργώ με τον ίδιο τρόπο, το πω καλύτερα, όχι δεν τον αγκαλιάζουμε, δεν ενεργώ με τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν τον έλεω, γιατί δεν τον συγχωράω. Βλέπετε, καμιά φορά σκληρινόμαστε. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές όπως ακούμε και αυτές οι τριβές. Και πρέπει να υπάρχουν τριβές. Με τις τριβές διορθωνόμαστε, αυστανόμαστε, τελειώμαστε στην πίστη, φεύγουν τα εξαγώματα. Αλλά για να γίνει αυτό, αδερφή, τριβή, πάνω από μια τριβή δεν γίνεται εξ αποστάσεως. Από εξ αποστάσεως είναι η ρίζα επικρίας, αδερφή. Η τριβή είσαι μαζί και τρίβες. Δηλαδή θα μιλήσουμε, θα διορθωθούμε, θα κάνουμε, θα τριφτούμε, θα βγάλουμε το ένα από εδώ, το πετάξουμε το άλλο από την άλλη τη μεριά και θα γίνει αυτή η ομαλότητα όπως παίρνουμε και το παράδειγμα αυτό με τις πέτρες που είναι στα ποτάμια. Σαν τρεχούμενα νερά δηλαδή. Γιατί μία πέτρα χτυπάει πάνω στην άλλη την πέτρα, όλα τα εξωτερικά φεύγουν. Ξαναχτυπάει, ξαναχτυπάει και γίνεται λίγα η πέτρα. Λίγα γίνεται η πέτρα. Δεν μπορεί να τη σπάσει μετά και δεν μπορεί να πει τίποτα μέσα μετά. Αυτό θέλει να πετύχει το πνεύμα του Άγιου, αδερφέ. Καθώς και εμείς είμαστε ο ένας με τον άλλον ως πέτρες οι οποίοι οικοδομούμε επάνω στο θεμέλιο το οποίο έθεσε ο Απόστολος ο Παύλος, που αυτό το θεμέλιο λέει είναι λέει ο Χριστός. Και κάθε πέτρα αυτή που θα μπαίνει πάνω πρέπει να είναι όμορφη τετραγωνισμένη όπως ο ναός του Σολομώντος. Αλλού πελεκίστηκε, αλλού ετοιμάστηκε και μετά πήγα το βάλω αριθμημένο να τρέχει. Γιατί ήταν με το λόγο ότι δεν θα ακουστεί λέει σφύρα εκεί που θα το οικοδομηθεί. Βλέπετε αδερφοί, βλέπετε ότι γίνεται ένας αγώνας. Αλλά για να γίνει όλο αυτό πρέπει να κοιτάξουμε το να έρθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον αδερφοί. Πιο κοντά. Τι πάνε με αυτή η ενότητα. Έτσι δεν είναι αδερφοί. Χρειαζόμαστε την ενότητα πιο πολύ. Θα πεις δεν έχουμε, έχουμε ενότητα. Γιατί αν δεν είχαμε ενότητα δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Έτσι δεν είναι αδερφοί. Αλλά θέλει ο Θεός να ενωθούμε πιο πολύ αδερφοί. Και να αυξηθούμε στα πράγματα όπως το λέει εδώ πέρα, αδερφή. Κοιτάξτε πώς το λέει. Το λέει και πολύ ωραία. Εις μηδένα λέει μη οφείλετε τίποτα ή μην αγαπάτε αλλήλους, διότι ο αγαπώ λέει τον άλλον. Τι λέει, εκπληρεί τον νόμο. Τον λόγο του Θεού. Δηλαδή, αν αγαπάω τον αδερφό μου, την αδερφή μου, τον άλλον, ναι, εκπληρούμε τον νόμο του Θεού. Την εντολή του Κυρίου. Δόξα στον Θεό, αδερφή. Να αγαπήσουμε τον πλησίον μας ως τον εαυτό μας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα πολλές φορές, αδερφοί, γιατί δεν είναι. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτα, γιατί έχουμε τον Κύριο της δόξης και είναι αυτός ο οποίος μας οδηγεί. Είναι να αφήσουμε τον Χριστό να εργαστεί τη ζωή μας. Δεν είναι τα λόγια, αδερφοί. Ο χριστιανός φαίνεται από τη ζωή. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα, αδερφοί. Όλα φαίνονται, μην νομίζετε. Όλα φαίνονται. Δώσε στο Θεό. Η ζωή φανερώνει, αδερφή. Τώρα στο σπίτι, εδώ στην εκκλησία είμαι άγιος.
Πάω στο σπίτι, εκεί γίνομαι διαφορετικός. Πάω στη δουλειά, εκεί άστα να πάνε, μην με μιλήσει κανένας. Κάποτε αδερφή και εγώ το έχω πει, κάποτε και εγώ έλεγα στον κύριο, δείξτε μου την καρδιά μου. Μόνο τον άνθρωπο που δεν τον έδερα τόσο πολύ. Λέω, κύριε, δεν ξαναζητάω άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Να μου δείξει την καρδιά μου. Αλλά ο Θεός θέλει, αδερφή, όπως είμαστε στην εκκλησία, όπως φερόμαστε εδώ ανάμεσα των αδερφών, έτσι στο σπίτι, στη δουλειά, η ζωή μας πρέπει να είναι πάντοτε έτσι, να φανερώνει τον Χριστό, αδερφή, δόξα στον Κύριο. Να γίνει μια καλή ομολογία, αδερφή, να γίνουμε μια καλή ομολογία. Δόξα στον Κύριο, αδερφή. Να μείνουμε στην αγάπη, να μείνουμε, αδερφή, στη χάρη του Θεού και λέει στο 10 εδάφιο, για να κλείσω με αυτό, η αγάπη κακόν δεν κάνει, λέει, στον πλησίον. Τώρα, είναι λόγια λεκτικά, παρατηρώντας τον εαυτό μου και βλέπω τον εαυτό μου, λέει, η αγάπη δεν κάνει, λέει, κακό, λέει, στον πλησίον. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Ξεκινάω από τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, ο αδερφός σου, η αδερφή σου στην εκκλησία, ο συνάνθρωπός σου, είναι ο πλησίον, αδερφέ. Και λέει, είναι λοιπόν, λέει, εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Εκπλήρωση του νόμου του Θεού όταν έχω την αγάπη αυτήν του Θεού. Γι' αυτό να μείνουμε στην αγάπη του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου.